Τη φορά είναι πιο εύκολη από το ανήφορο, μπορώ να πω. Βέβαια θα γίνει και εδώ προσοχή. Κάτω είναι γκρεμός. Και εμείς τώρα δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά κάπου εκεί πίσω μου ήταν η διαδρομή μας. Περίπου στα 11 χιλιόμετρα. Λοιπόν, γεια σας και πάλι. Ακόμα μία εκδρομή. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψουμε στον Ολύμπου. Για δύο μέρες αυτή τη φορά, Σάββατο και Κυριακή, Λιτόχωρο και Κυριακή, πρωί-πρωί, ανεβαίνουμε στους προποδές του Ολύμπου. Λοιπόν, η συνέχεια επί της οθόνης. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Κάντε like και τα λέμε. Κοιτάξτε τι βρήκα, μια σπηλιά, Παναγία μου, παραφύγουμε. Ο Όλυμπος είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, γνωστό παγκοσμίως κυρίως για το μυθολογικό του πλαίσιο, καθώς στην κορυφή του βρίσκεται ο Μύτικας σε υψόμετρο 2.917 μέτρα. Εκεί κατοικούσαν οι 12 Ολύμπιοι θεοί, σύμφωνα με τη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων. Είναι επίσης το δεύτερο σε ύψος βουνό στα Βαλκάνια, μετά τη Ρίλα στη Βουλγαρία. Ο συμπαγής ορεινός του όγκος βρίσκεται στα όρια της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, με μια σειρά από ψηλές κορυφές που αυλακώνουν βαθιές χαράδρες, γύρω από τις οποίες εκτείνεται μια περιοχή ιδιαίτερης βιοποικιλότητας. Για την προστασία της περιοχής ανακηρύχθηκε το 1938 ως ο πρώτος εθνικός βρυμός της Ελλάδας, ενώ αργότερα το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού ανακήρυξε τον Όλυμπο ως αρχαιολογικό και ιστορικό τόπο λόγω των διάσπαρτων μνημείων του. Βρισκόμαστε στο ποταμό Ενιπέα. Ο Ενιπέας είναι παραπόταμος του Πηνιού της Θεσσαλίας με συνολικό μήκος 84 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα να κατατάσσεται 10ος μεγαλύτερος ποταμός της Ελλάδας. Πηγάζει από το όρος Όρθης, διασχίζει την πεδιάδα των Φαρσάλων και καταλήγει στον Πηνιό ανάμεσα στα μικρά υψώματα Τίτανος και Ζάρκος. Στην αρχαιότητα ήταν το κύριο ποτάμι της αρχαίας Φθίας και λατρευόταν σαν θεός. Σήμερα, εξαιτίας της υπεράγγλισης, κινδυνεύει να στερέψει εντελώς. Με το όνομα Ενιπέας υπάρχει ένας ακόμα ποταμός στον ομό Πιερίας. Thank you.
Olympus by night.
Είμαστε στη μέση του βουνού. Μόλις συναντήσαμε παιδιά από την αντίθετη μεριά, από το λιτόχωρο προς τα Πριόνια, μάλλον, και πληροφορηθήκαμε ότι είναι μία ώρα ακόμα η διαδρομή, μία από τις χορυφές. Καμία σχέση με το Μύτικα όμως, καμία σχέση. Όποιος ανέβει εδώ, ίσως για λίγο να αισθάνεται ένας από τους ψηλότερους ανθρώπους στην Ελλάδα. Για να είμαι πιο ακριβής, διότι η ψηλότερη κορυφή είναι το Everest, που θέλει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη ψυχή για να ανέβει στο Everest. Hello. Γεια σας. Εντάξει. Καλά πάμε. Και άμα είσαι τυχερός, μπορείς να δεις και κανένα φιλαράκι της φύσης. Γεια σου μικρέ. Αντίο. Μόλις περάσαμε κάτι που έμοιαζε με αερογέφυρα, αλλά τσιμεντένιου τύπου. Λοιπόν, και συνεχίζουμε την πορεία, γιατί θέλω να δείτε αυτή εδώ τη θέα τώρα που θα ξεπροβάλλει σε λίγο. Εντάξει. Θέα είναι μαγευτική, δεν υπάρχει. Τώρα κάπου εκεί μέσα, εκεί πάνω, από εκεί ήρθαμε. Οπότε σκεφτείτε ότι κάναμε όλη αυτή τη διαδρομή. Κοιτάξτε, βλέπω κάτι ανθρώπους εκεί. Α, δεν φαίνεται. Με την κάμερα δεν φαίνεται, αλλά με το δικό μου το μάτι φαίνεται. Τώρα θα δούμε θάλασσα. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι κάπου εδώ τελειώνει η διαδρομή. Εντάξει. Εντάξει, τόσο απότομο πλεγιά δεν μπορείς να πεις ότι κατεβήκαμε, αλλά... Απότομο βάδι, να το πω έτσι. Κάτι είχε. Πολύ ωραίο μονοπάτι. Με τις ευκολίες και τις δυσκολίες. Σ' αγαπώ, ο άντρας. Α, να το γήπεδο. Άρα, κάπου εδώ είναι το... Μάλλον, όχι κάπου εδώ. Φτάσαμε λιτόχωρο. Μουνιούνται οι πλάκες. Λες και θα φύγουν. Έχει μια πινακίδα, αλλά τώρα, λογικά, το έχουν κλείσει αυτό, οπότε... Δήμος Λιτοχωρίου. Διατηρείτε το φαράκι καθαρό. Μη πετάτε σκουπίδια, μη πλένεστε στο νερό. Είναι πόσιμο. Φυσικά και είναι πόσιμο. Είναι δυνατόν να μην είναι πόσιμο, αφού από εδώ πηγάζουν οι πηγές του Διός. Εξού και το νερό Διός. Και δεν είναι χορηγός, είναι ελληνικό προϊόν και το στηρίζουν. Όπου υπάρχει λοιπόν νερό Διός, το στηρίζουμε και το αγοράζουμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Να περνάτε καλά. Και... Αν θέλετε λοιπόν να ενημερώνεστε για βίντεο από τον Νικόλα Τράβελερ και τη θέση του Ολύμπου εδώ κάπου μέσα στον Ολύμπο, ίσα που φαίνεται ο ποταμός, βασικά ακούγεται κάτι. Ναι, το βλέπω εγώ με τα δικά μου τα μάτια τώρα, με το κινητό λίγο δύσκολο. Μην ξεχάσετε λοιπόν να κάνετε εγγραφή, πατήσετε και το κουδουνάκι και μην ξεχάσετε τέλος να πω στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram Nicolas Traveler με περισσότερες φωτογραφίες. Περίπου η ώρα είναι 3. Κάτσε να δω τα πατήματά μου. Λοιπόν, σας αφήνω, Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Αντίο, αμίγκος. Είμαι ο Nicolas Traveler. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, subscribe, ένα like, αφήστε ένα σχόλιο, comment
ή κάντε μία κοινοποίηση στους φίλους σας. Ευχαριστώ πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Να είστε όλοι και όλες καλά.